Σήμερα το πρωί, ερχόμενοι στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ να στηρίξουμε τον αγώνα των μαθητών, τον αγώνα για ένα καλύτερο σχολείο, αστυνομικές δυνάμεις παραταγμένες έξω από το ΕΠΑΛ δεν αφήνουν εκλεγμένους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελάν, του Δήμου δηλαδή στο οποίο βρίσκεται το σχολείο, το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, εκλεγμένους στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, εκλεγμένους σε Ομοσπονδία Γονέων, εκλεγμένους σε Συλλόγους Γονέων και Σωματείων και Προέδρους να περάσουν μέσα και να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα την ίδια ώρα που έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες τεράστια ανοχή από τις αστυνομικές δυνάμεις, από τις διευθύνσεις των σχολείων απέναντι σε όλες αυτές τις χουλιγκανίστικες και φασιστικές μεθόδους που αφήνουν ανενόχλητους να περάσουν κυριολεκτικά μέσα στο σχολείο φασίστες, χουλιγκάνους κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο και θα πάρουμε όλα τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί.